Καλώς τους. Καλώς ορίσατε και σήμερα, φίλοι μου, σε άλλο ένα ταξίδι που ξεκινάει εδώ, από την ΕΡΤ, από τα φιλόξενα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και φτάνει όπου χτυπάει ελληνική καρδιά, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες που ζείτε εδώ, μας παρακολουθείτε και θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την αθρώα συμμετοχή σας και για τα λόγια σας, τα καλά, αλλά και για τις παρατηρήσεις σας, γιατί αυτές μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Όλο αυτό το λόγο αρχής τον έχω γιατί ένας από τους ανθρώπους που θέλει να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή, ενώ θα ήθελα να είναι δίπλα μου. Είναι ο δάσκαλος, όπως τον αποκαλώ, αλλά οι τίτλοι του είναι τόσο πολλοί που θα περιοριστώ σε δύο. Θα θέλουμε μόνο μία εκπομπή να μιλάμε για τους τίτλους του Γεώργιου Κοντογιώργη. Θεός πρίτανης Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητής Πανεπιστημίου και πολλά πολλά άλλα. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στην εκπομπή μου, δάσκαλε. Καλώς σας βρήκα και χαρά μου και για τους ακροατές μας. Δική μας χαρά, να το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που έρχεσαι εδώ να μας πεις πράγματα γίνεται ένας χαμός, έτσι να το πω λαϊκά και ευχάριστα, από μηνύματα μετά που ρωτούν διάφορα, αλλά δεν έχουμε και την ευκαιρία να απαντάμε, γιατί μας ακούν διαφορετικές ώρες στον κόσμο. Μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε αυτή τη στιγμή ζωντανά στις 8 και 6 λεπτά. Λοιπόν, συγγνώμη, κρατώ στα χέρια μου ένα καινούργιο σου παιδί πνευματικό, ένα καινούργιο σου βιβλίο που όπως πάντα είναι εξαιρετικά προσεγμένο από το εξώφυλλο μέχρι και το τελευταίο κόμμα ή τελεία. Γιώργος Κοντογιώργης, Ελληνισμός και Ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας, 1821-2021, εκδόσεις Ποιότητα. Θέλω να το καλωσορίσω και αυτό. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι να το διαβάσω, αλλά για να το μελετήσω, όπως σου είπα και off the record, χρειάζεται πραγματικά χρόνο. Εγώ όμως, έτσι για να μας βάλω στην κουβέντα, για να σε βάλω στην κουβέντα, γιατί είσαι και πολύ λαλίστατος, τόσο που γνωρίζεις, θα πάω στη σελίδα 328 και θα μεταφέρω ένα σου λόγο γραπτό που λέει: «Στο προεπαναστατικό παρελθόν του ελληνισμού, όπου διαπιστώνουμε ότι στη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο ελληνισμός ζει και στοχάζεται με τους όρους του ελληνικού κόσμου της προγενέστερης περίοδου, δίκην συνεχούς, από την αρχαιότητα και συγκεκριμένα ως οργανική παράμετρος του ελληνικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας». Ας ξεκινήσουμε από εδώ, να μας εξηγήσεις ακριβώς και να μας πεις τι νιώθεις, τι γνωρίζεις και τι πρέπει εμείς να μάθουμε που δεν το γνωρίζουμε καλά και συνεχίζουμε βέβαια. Αυτό, όπως και το σύνολο της συλλογιστικής αυτής αλλά και του έργου μου που εισφέρει αποδείξεις, δηλώνει ότι ο ελληνικός κόσμος δεν είναι μία υπόθεση μιας μέρας ή ενός αιώνα του τελευταίου αιώνα μέσα στην τουρκοκρατία, όπως διατείνονται διάφοροι. Ο ελληνικός κόσμος της τουρκοκρατίας είναι το αποτέλεσμα, η κατάληξη ενός συνεχούς που ξεκινάει από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους και εξελίσσεται αλλάζοντας, αλλά με θεμέλιες βάσεις κοινές, τις οποίες τις συναντάμε στη διαχρονία και φτάνει μέχρι τότε. Αρκεί να πω ότι σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή των χιλιάδων χρόνων, θεμέλιος κοινωνία των Ελλήνων δεν είναι ένα κράτος, έθνος, είναι η πόλης, πολλά, πολλά κράτη δηλαδή, τα κοινά. Λοιπόν, και στην τουρκοκρατία και στο Βυζάντιο και στις προγενέστερες περιόδους τα κοινά, η πόλης ως θεμέλιος κοινωνία, όχι ως αστικό κέντρο, προσέξτε, σήμερα έχουμε διαφθείρει τις έννοιες. Η πόλης είναι ό,τι σήμερα είναι το κράτος, έθνος, αλλά στη μικρή κλίμακα. Τα κοινά λοιπόν αυτά είναι οι πολιτικοί θύλακες, οι κοινωνίες των Ελλήνων.
Εάν λοιπόν θέλουμε να αντιληφθούμε τι είναι ο ελληνικός κόσμος στην τουρκοκρατία, για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε ποιο ήταν το πρόταγμα της επανάστασης, γιατί επαναστάτησαν, και πολλές φορές και όχι μία έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει γιατί επαναστατούσαν και τι ήθελαν μετά την απελευθέρωση, την εθνική απελευθέρωση, θα αποδεχθούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα-πρώτα ότι ο ελληνικός κόσμος συγκροτεί αυτό που λέμε έθνος, δηλαδή μία ιστορικά διαμορφωμένη και εξελισσόμενη πολιτισμική ταυτότητα που έχει πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Να είναι και ελεύθεροι. Αισθανόμαστε δηλαδή ότι είμαστε Έλληνες, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ταυτότητάς μας να αποκτήσουμε και δική μας πολιτική οντότητα, κράτος, για να είμαστε ελεύθεροι, να καθορίζουμε εμείς τα του οίκου μας, τα της ζωής μας. Αυτό είναι ένα γνώρισμα το οποίο δεν το έχουν άλλοι λαοί. Οι άλλοι λαοί. Γιατί δεν το έχουν? Γιατί οι άλλοι λαοί δεν ήταν συγκροτημένοι ως κοινωνίες με ελευθερία. Ήταν συγκροτημένοι ως φεουδαλικά καθεστώτα, δεσποτικά. Δηλαδή δεν είχαν ελεύθερους ανθρώπους. Ήτανε δούλοπάρικοι, ήτανε δούλοι, οι οποίοι αν τους ρωτούσε κανείς τι είστε, που ανήκετε, θα λέγανε ότι ανήκουν στον μονάρχη τους, στον ηγεμόνα τους. Αν ρωτούσε κανείς έναν Έλληνα που ανήκεις, ποιος είσαι, θα σου πει στους Έλληνες, στην κοινωνία των Ελλήνων, στο έθνος των Ελλήνων, στο γένος των Ελλήνων, όπως έλεγαν. Δάσκαλε, μήπως είναι ένα παράδειγμα, θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος, ότι δεν είμαστε οι πρώτοι, αλλά οι δεύτεροι στα Βαλκάνια, πρώτοι Σέρβοι το 1804, αν δεν κάνω λάθος, που επαναστάτησαν, αλλά όμως δεν, όχι με τον τρόπο που η Ελλάδα ήθελε να είναι ανεξάρτητη και ανεξάρτητο κράτος. Ακούστε, ναι. Αυτά είναι ιστορήματα και αφηγήσεις αυτών οι οποίοι προσπαθούν να ισορροπήσουν τα πράγματα για να δοξάσουν τα πεπραγμένα του κράτους. Είναι παράκλητη εισαγωγής ιδεών που δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικότητες. Η Σερβική Επανάσταση δεν είναι εθνική επανάσταση. Ναι, μα αυτό δεν έγιναν και δεν θέλησαν να είναι ανεξάρτητοι. Προσέξτε, τέτοιες εξεγέρσεις έχουμε πολλές. Άλλοι προσπαθούν να πούν ότι είμαστε το αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης. Άλλοι της Αμερικανικής. Καμία σχέση. Όχι, ίσα που λένε ότι η Ελλάδα δίνει το παράδειγμα του ανεξάρτητου κράτους. Όχι, δεν δίνει αυτό το παράδειγμα η Ελλάδα. Ο ελληνικός κόσμος διαθέτει εθνική ταυτότητα με ιστορικό βάθος, η οποία έχει και δημοκρατική υποστασιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι διεκδικεί να αποκτήσει και εθνικό κράτος που θα είναι δημοκρατικό και όχι απολυταρχικό. Δεν επαναστατεί και μέσα από την επανάσταση που υπαγορεύεται από επιμέρους συμφέροντα διατυπώνεται και μία εθνογενετική λειτουργία, όπως είναι με την Αμερικανική Επανάσταση, που οι άπικοι για τα δικά τους συμφέροντα διατυπώνουν το πρόταγμα της ανεξαρτησίας τους από τους Βρετανούς και στο πλαίσιο αυτό διακηρύσουν ό,τι θέλουν να φτιάξουν το δικό τους έθνος. Δεν είναι η Γαλλική Επανάσταση που εκεί για να απελευθερωθούν από τη δουλοπαρικία, από τη φεουδαρχία και από το κεντρικό φεουδαρχικό κράτος διατυπώνουν, αντλώντας από την ελληνική γραμματεία την έννοια του έθνους, τη διατυπώνουν για να αλλάξουν τα πράγματα και να έρθουν στην εποχή της ελευθερίας, να διαμορφώσουν δηλαδή την έννοια του έθνους. Εδώ υπάρχει ένα έθνος με ιστορική αναφορά που επιχειρεί επανειλημμένα με τοπικές ή άλλες εξεγέρσεις να ανακτήσει την ελευθερία του. Έχουμε μια γραμματεία που το δηλώνει αυτό και στο τέλος έχουμε μια εθνική επανάσταση
που διεκδικεί την διαμόρφωση ενός εθνικού κράτους που θα είναι και δημοκρατικό κράτος. Οι Γάλλοι επαναστάτησαν για να διαμορφώσουν, να καταλήξουν στον Ναπολέοντα και στη συνέχεια στο σημερινό κράτος, δύο αιώνες μετά την Επανάσταση, που είναι η εκλόγιμη μοναρχία, δηλαδή το διάδοχο σχήμα που έχει όλες τις προδιαγραφές της απολυταρχίας. Οι Έλληνες θέλανε με ένα κράτος το οποίο να είναι αυτό που έχει το παρελθόν της ιστορίας τους, δηλαδή την Κοσμόπολη. Ένα κράτος που θα έχει μέσα του τα δημοκρατικά κοινά και συγχρόνως μια κεντρική πολιτεία που θα είναι και αυτή δημοκρατικά υποστασιοποιημένη και όχι μοναρχική. Μα είναι παγκοσμίως ότι έχουν προηγηθεί γνωστό οι Έλληνες και μάλιστα παρουσιάζουν και στοιχεία και αποδείξεις. Δεν έχουν, που λέτε τώρα, προσέξτε λίγο, δεν έχουν... Αυτό, γιατί είχαν οι επιδόσεις τους, πώς να το πω, και στο εμπόριο αλλά και στην παιδεία, παρότι υπό τον τουρκικό ζυγό, ξεπερνούσαν. Νομίζω ότι κάπου έχω σημειώσει, αν δεν κάνω πάλι λάθος, ότι ο Σπυρίδων Τρικούπης, πατέρας του Χαριλαίου, και μάλιστα ήταν και στέλεχος του 21, αν θυμάμαι καλά, από το Μεσολόγιο, αναφέρει στα αίτια της Επανάστασης οι Έλληνες, παρότι δεσποζόμενοι, υπερήχαν και προόδευαν, ενώ οι Τούρκοι, παρότι δεσπόζοντες, παρέμεναν στάσιμοι. Αυτό που λέτε δεν το λένε μόνο τότε, αλλά το λένε και σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να αναιρεί ότι οι Έλληνες προηγήθηκαν της Επανάστασης, της Ελευθερίας και δίδαξαν. Και αυτό από τους αρχαίους Έλληνες. Όταν προσέξτε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, η Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Πριν από τους αρχαίους Έλληνες, η Δύση κυρίως, αλλά και η Σλαβική Ανατολή, είναι οφειλέτες του Βυζαντίου. Από το Βυζάντιο πληροφορήθηκαν για την αρχαιότητα των Ελλήνων, των πόλεων κρατών. Από το Βυζάντιο παρέλαβαν και τη γραμματεία, αλλά από το Βυζάντιο παρέλαβαν και τα θεμέλια εκείνα που διαμόρφωσαν τους ελεύθερους ανθρώπους για να μάθουν, που στη συνέχεια έμαθαν να γράφουν, να διαβάζουν και να στοχάζονται. Το Βυζάντιο είναι ο κόμβος. Προσέξτε, είπατε μία διατύπωση που θέλω λίγο να τη διορθώσω. Ότι είστε δάσκαλος, για να τη διορθώσετε. Ακριβώς. Δεν προηγήθηκαν οι Έλληνες των άλλων Ευρωπαίων. Οι Έλληνες ήταν σταθερά εκεί που ήταν, στον ανθρωποκεντρισμό, και έσυραν τους άλλους Ευρωπαίους και συνεπώς δια των Ευρωπαίων και τον κόσμο στην ελευθερία, στον ανθρωποκεντρισμό, μεταφέροντας εκεί, μετακενώνοντας αυτό που ζούσαν οι ίδιοι. Η αναγέννηση δεν είναι αυτοφυής στη Δύση και στην Ανατολή, είναι υπόθεση μετακένωσης, μεταφοράς εκεί δηλαδή, των κοινών, της αντίστοιχης οικονομίας, δηλαδή των πρωταρχικών δεδομένων τα οποία κινούσαν την ιστορία των Ελλήνων αδιάπτωτα. Για να το παρομοιάσω λίγο να γίνει κατανοητό. Ό,τι συνέβη με τον τρίτο κόσμο, που είναι η Αφρική, η Ασία κλπ, μετά από μία στιγμή από τους Ευρωπαίους, με τις αξιολογικά αρνητικές επιδόσεις της αποικιοκρατίας, αλλά είναι, τι συνέβη, συνέβη να τους σύρουν στον σύγχρονο πολιτισμό. Συνέβη δηλαδή να τους ενσωματώσουν σε αυτό που βίωναν οι ίδιοι, γιατί τους ήταν χρήσιμο, δεν το έκαναν για λόγους φιλανθρωπίας. Αυτό λοιπόν συνέβη και στη σχέση του Βυζαντίου, που ήταν το κέντρο, με την τριτοκοσμική περιφέρεια της εποχής, που ήταν η φεουδαρχία στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν έχει τεράστια σημασία. Ερχόμαστε στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ναι. Γιατί συμβαίνει την περίοδο της τουρκοκρατίας ο ελληνικός κόσμος να έχει ένα απαράμιλο μέγεθος που ουσιαστικά να είναι ηγεμόνας σε πολλά επίπεδα και των Οθωμανών? Διότι πολλοί, και όχι θα το πω αλλιώς, κάποια άλλη βαλκανική κοινωνία. Γιατί όχι οι Οθωμανοί, που ήταν κορυφαίοι αφού κατήχαν την εξουσία. Διότι ο ελληνικός κόσμος της τουρκοκρατίας είναι το Βυζάντιο
υπό εθνική κατοχή. Είναι ο μεταβυζαντινός κόσμος, ο οποίος τι έχει? Έχει μια σφριγγυλή νομισματική οικονομία, εμπόριο, μεταποίηση, επενδύσεις στο τραπεζικό σύστημα κλπ. Άρα μια οικουμενική αστική τάξη. Δεν περίμενα να τη δημιουργήσει μετά τη φεουδαρχία το 18ο-19ο αιώνα. Αυτό την ακριβώς, είχε. Είπα και εγώ με άλλα λόγια. Ακριβώς. Είχε ένα εκπαιδευτικό. Ακριβώς αυτό, και ήταν παγκοσμίως γνωστό. Βεβαίως. Έλεγχε οικονομικά η ελληνική αστική τάξη, έλεγχε οικονομικά την Αυστριακή Αυτοκρατορία, τη Ρωσική Αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και ευρέως τη Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχε ήδη θεμέλια τα οποία στήριζαν ιστορικά αυτό το γεγονός. Δεύτερον, ήταν ο ηγέτης ενός ολόκληρου κόσμου που ορίζεται ως Ορθοδοξία, εκκλησιαστική. Ηγέτης όχι μόνο των λαών που κατοικούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ηγέτης και της Ρωσικής Ορθοδοξίας και των άλλων. Ήταν συνομιλητής επομένως των μεγάλων εκκλησιαστικών γεγονότων της Ευρώπης. Αναλογιστείτε ότι όταν υπήρξε η σύγκρουση των Προτεσταντών προς το Βατικανό, την Καθολική Εκκλησία, εστράφησαν ως συνομιλητές για να υπαχθούν στην ελληνική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ήταν διαιτήτευσαν στα πράγματα της εποχής. Και δεν είναι τυχαίο ότι δολοφονήθηκε ο Πατριάρχης για να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Επομένως, εάν συνεκτιμήσουμε και το γεγονός ότι ο ελληνικός κόσμος στην τουρκοκρατία έχει διαμορφώσει ένα κοσμικό και όχι θρησκευτικό, εκκλησιαστικό, εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν συναντιέται πουθενά ακόμα στην ιστορία, αντιλαμβανόμαστε τι συνέβη. Προσέξτε λίγο. Σε όλη τη διάρκεια του Βυζαντίου, από τότε που εγκαταστάθηκαν οι Βούλγαροι μέσα στο ελληνικό σύνορο κάτω από το Δούναβι, γινόταν διαρκής πόλεμη για να τους καθυποτάξουν. Δεν κατάφεραν, επειδή ήταν μαζικός πληθυσμός, να τους αφομοιώσουν. Λοιπόν, στην περίοδο της τουρκοκρατίας έγινε αυτό εφικτό, χωρίς εθνικό κράτος. Αφομοιώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που δήλωναν Έλληνες και συχνά πιο πολλοί Έλληνες από τους Έλληνες. Εξελληνίστηκαν και υπετάγησαν στις προδιαγραφές του ελληνικού πολιτισμικού ιδιώματος, σε τέτοιο βαθμό που όταν οι Ρώσοι στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα διακήρυξαν τον πανσλαβισμό εναντίον των Ελλήνων, άρα την διαμόρφωση εθνικών συνειδήσεων για τους Σλάβους της Βαλκανικής και για τους Βουλγάρους, η πιο απεινής δίωξη έγινε εναντίον αυτών που υπόθηκαν από τότε ως Γρεκομανείς. Δηλαδή αυτοί που λέγανε «είμαστε Έλληνες». Αυτή η δύναμη λοιπόν του ελληνισμού είναι εκείνη που δεν δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οθωμανικής κατοχής. Δημιουργήθηκε, είχε ιστορικά θεμέλια σε αυτό τον ελληνικό κόσμο με βάση τα κοινά. Και ακριβώς αυτό εξηγεί και την μεγάλη πνευματική δημιουργία της εποχής, που προηγείται του διαφωτισμού βεβαίως του δυτικού, διότι έχει ιστορικότητα. Έχει, ξέρετε, η πνευματική δημιουργία των Ελλήνων της τουρκοκρατίας ισούται προς εκείνη την αντίστοιχη δύο το πολύ τριών ευρωπαϊκών χωρών. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τους ιστορικούς μας, τους μεγάλους αυτούς θεράποντες, απολογητές του κράτους, να λένε ότι η σημερινή κακοδαιμονία του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων οφείλεται στο ότι δεν διήλθαμε από το διαφωτισμό? Ξέρετε τι εννοούν με αυτό? Προηγηθήκαμε. Όχι μόνο προηγηθήκαμε, αλλά ελεηνολογούν τον ελληνικό κόσμο που δημιούργησε τον πολιτισμό αυτόν της Βυζαντινής και της μεταβυζαντινής εποχής, που ζούσε σε καθεστώς δημοκρατικής ελευθερίας και όχι φεουδαρχίας, γιατί δεν κατέπεσε και αυτός στη φεουδαρχία
να γίνει δουλοπαρικιακός όπως ήταν στη Δύση. Γιατί στη Δύση, γιατί χρειάστηκε ο διαφωτισμός? Χρειάστηκε για να επεξεργαστεί. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Διάβαζαν τους Έλληνες και στοχάζονταν για το πώς θα βγουν από τη φεουδαρχία και θα έρθουν στο σημερινό καθεστώς. Δεν έχουν καμιά πρωτοτυπία στη σκέψη τους. Όσο και να θέλουν να τους θαυμάζουν σήμερα και να θεωρούν ότι σε αυτούς οφείλουμε αυτά που έχουμε σήμερα. Όχι, δεν έχω. Εγώ τουλάχιστον είμαι τυχερή. Δεν το έχω διαβάσει αυτό. Μα το διακηρύσουν όλοι. Βυζαντινολόγοι Έλληνες, ιστορικοί Έλληνες, πολιτικοί επιστήμονες Έλληνες, συνταγματολόγοι, όλοι διακηρύσουν αυτό, ότι δυστυχώς δεν περάσαμε από το διαφωτισμό. Αυτά ναι, δηλαδή. Αλλά προηγήθηκε όμως, αυτό δεν το αναιρεί κανείς. Ίσα-ίσα λέει. Μα όχι, δεν το θέλουν να το πούν. Ότι όλα συνέβησαν ως μετακένωση της Δύσης προς εμάς. Η Δύση, η Ευρώπη μας έδωσε το κράτος, δεν ξέραμε εμείς τι είναι κράτος, η Ευρώπη μας δίδαξε τι είναι δημοκρατία, τι είναι ελευθερία, τι είναι ελεύθεροι άνθρωποι, τη στιγμή που εμείς το ζούσαμε και θέλαμε ένα δημοκρατικό κράτος, όχι αυτό που λένε εκείνοι ότι είναι δημοκρατικό, δηλαδή η εκλόγιμη μοναρχία, γιατί σήμερα δεν ζούμε τη δημοκρατία. Είναι απάτη του διαφωτισμού και των νεωτέρων της Ευρώπης ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Προσέξτε, όλα όσα αποτελούν αγκυλώσεις, προβλήματα σήμερα της ελληνικής πραγματικότητας οφείλονται σε αυτό το κράτος και όχι στην τουρκοκρατία. Και οφείλονται σε αυτό το κράτος, γιατί αυτό το κράτος είναι το επιβεβλημένο απολυταρχικό ομοίωμα που είχαν στην Ευρώπη και που το έθεσαν ως προϋπόθεση για να μας αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία σε αυτή τη γωνία του ελληνικού κόσμου. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Λοιπόν, το έθεσαν ως προϋπόθεση και μάλιστα σε ένα προτεκτοράτο που έφεραν γερμανικό στρατό κατοχής και η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι αρχηγοί του στρατεύματος όλοι ήταν βαβαροί. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν και αρχαιολάτρης. Αυτή είναι η ηρωνία. Μα η ηρωνία είναι ότι μας λένε ότι μας γνώρισαν αυτή την αρχαιότητα τη στιγμή που οι Έλληνες της τουρκοκρατίας θεωρούσαν ότι έχουν συνεχή αναφορά και μελετούσαν τα κείμενα της, της ιστορίας από την αρχαιότητα έως το Βυζάντιο και έως την περίοδο της τουρκοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη το πελατειακό σύστημα. Πού οφείλεται, στην τουρκοκρατία? Η αντίληψη του ραγιά, όπως μας λένε, της εχθρότητας προς το κράτος, πού οφείλεται στην τουρκοκρατία? Όχι βέβαια. Οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το κράτος είναι το αντίστοιχο της τουρκοκρατίας, δηλαδή ένα δεσποτικό κράτος το οποίο είχε μόνο δυτικά χαρακτηριστικά και βεβαίως ελαίο Θεού απολυταρχία. Ένα ξένο σώμα δηλαδή στη μήτρα του ελληνικού κόσμου. Και σήμερα, εάν αναδείξει κανείς αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελλαδικού κράτους, θεωρείται ότι ισοπεδώνει περίπου την ιστορία και ότι αυτό το κράτος έχει να επιδείξει μεγάλα και σημαντικά πεπραγμένα για τον ελληνισμό. Λοιπόν, αυτό, χάρη σε αυτό, εξαιτίας μάλλον αυτού του κράτους, ο ελληνικός κόσμος που ήταν ένας μείζων ελληνισμός και το ιστορικό του αυτό βίωμα που δημιούργησε τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα μέχρι και την τουρκοκρατία καταλύθηκε μαζί με τον μείζωνα ελληνισμό από αυτό το κράτος. Σκοπίμως, όλες οι καταστροφές οργανώθηκαν από αυτό το κράτος. Δεν ήθελαν την εθνική ολοκλήρωση. Δεν ήθελαν να εισέλθει στον ελληνικό κρατικό ιστό αυτός ο μείζων ελληνισμός, διότι το ήθελαν μονοπόλιο τους. Αυτές οι ολίγες άρχουσες δυνάμεις, αφού καθάρισαν με την ελληνική κοινωνία, η οποία ελληνική κοινωνία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια δημοκρατικά οργανωμένη και λειτουργούσα στην αντίληψη κοινωνία, και την αποδόμησαν με πελατειακούς όρους, ήρθαν μετά να αντιμετωπίσουν τον μείζωνα αυτό ελληνισμό, τη μεγάλη αστική τάξη που αν ερχόταν στην Ελλάδα, βεβαίως δεν θα άφηναν τους κοντζαμπάσιδες της πολιτικής
αυτή την ομανκλατούρα, την πολιτική τάξη να διαφεντεύει και να μεταβάλει το πολιτικό σύστημα σε δικό της μαγαζί, δηλαδή την κομματοκρατία να την εγκαταστήσουν σε πολιτικό σύστημα αντί να είναι ο υπηρέτης του πολιτικού συστήματος, θα μοιραζόντουσαν τις πολιτικές με επιρροές και θα είχαμε άλλο πολιτικό αποτέλεσμα. Από τι πάσχει το ελληνικό, η ελληνική κοινωνία σε αυτό το κράτος, από αυτό που είναι η ρίζα του, δηλαδή το γεγονός ότι δεν συναντιέται με την κοινωνία ως συλλογικότητα. Μάλιστα. Δάσκαλε, να βάλουμε μια νοτελεία, γιατί ως ραδιόφωνο οφείλουμε να ακούσουμε και λίγη μουσική, έτσι ώστε να ξαναεπανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ. Γιώργος Κοντογιώργης, Ελληνισμός και Ελλαδικό Κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας, 1821-2021, εκδόσεις Ποιότητα. Έχουμε ανοίξει μια κουβέντα η οποία δεν έχει τέλος, όπως και η ελληνική ιστορία μας, όπως και τα ιδεώδη τα ελληνικά, όπως οι ελπίδες μας, όπως οι... Θέλω να είμαι αισιόδοξη, δάσκαλε, μπορώ? Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά δεν μας επιτρέπουν να είμαστε. Ο ελληνισμός έχει μία δυναμική η οποία πηγάζει από τα γενοφάσκια του, δηλαδή από τον ιστορικό του βίο, από την ιστορικότητά του. Είναι οι κληρονομιές του. Είναι αυτές όμως που αντιμάχονται οι άρχουσες δυνάμεις αυτού του κράτους, αυτοί που μας διαφεντεύουν δηλαδή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το κράτος πρέπει να το αποδεχθούμε, γιατί είναι η αδύρυτη πραγματικότητα, υπήρξε και εξακολουθεί να λειτουργεί ως ξένο σώμα προς τον ελληνικό κόσμο. Είναι αυτό που οδήγησε στην αποδόμηση του μείζωνος ελληνισμού και είναι αυτό που σήμερα καταγίνεται στο να ισοπεδώσει κάθε τι που αποτελεί κληρονομιά της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή δημοκρατικό συνεπαγόμενο αυτής της κοινωνίας, εγκαλώντας την κοινωνία για αυτά που διαπράττει το ίδιο το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα, το κεντρικό πρόβλημα στην εποχή μας. Ξέρετε, εάν θέλετε να δείτε πόσο ξένο σώμα είναι αυτό το κράτος προς την ελληνική κοινωνία, δεν χρειάζεται να ψάξετε γιατί υπάρχει σήμερα η ελληνική διασπορά. Αναλογιστείτε ότι σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός είναι ίσως σε αριθμό με αυτόν που ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Πολύ μεγαλύτερος από τον αγγλικό, από τον τουρκικό κλπ. Γιατί σήμερα είμαστε πληθυσμιακά στάσιμοι στις αρχές του 19ου αιώνα, τη στιγμή που Τουρκία, Αγγλία και οι άλλες χώρες έχουν πολλαπλασιάσει τον πληθυσμό τους? Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει που, δείτε λιγάκι, μας λένε ότι αυτό το κράτος μας πήρε από την Πελοπόννησο και μας πήγε στον Εύρο. Είναι ψέμα. Μόνον μία δεκαετία αυτό το κράτος λειτουργήσε εναρμονισμένος με τον ελληνισμό και είναι η δεκαετία κατά την οποία μετά από τόσα δεινά ενός αιώνα παρενέβη η ελληνική κοινωνία και έφερε έναν απ' έξω ηγέτη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δηλαδή με το κίνημα στο Γουδί. Είναι μόνο αυτή η δεκαετία που πήρε την Ελλάδα από την στερεά και την πήγε, τη μετέφερε στον Εύρο. Είναι μόνο αυτή η δεκαετία που οδήγησε στη συνθήκη των Σευρών, δηλαδή στην εθνική ολοκλήρωση προς ένα μέρος των πληθυσμών της Μικράς Ασίας, που όμως την ακύρωσε το παλαιό καθεστώς που κατάφερε να ανέβει πάλι στην εξουσία. Άρα λοιπόν, πού βρίσκεται το πρόβλημα? Στην ελληνική κοινωνία, η οποία όπου χρειάζεται να λειτουργήσει με όρους συλλογικότητας λειτουργήσε, ή σε αυτό το κράτος το οποίο αποδομεί
τη συλλογικότητα για να μπορεί να ελέγχει αδιαίρετα και να ανέμεται το κράτος και τη χώρα. Όπου ζητήθηκε από την ελληνική κοινωνία να θυσιαστεί στους πολέμους, λειτουργήσε με όρους θυσίας. Όπου ήρθε μετά η πολιτική ή πριν να διαχειριστεί τα πράγματα, τα οδήγησε στην καταστροφή. Να παριθμίσουμε, είναι άπειρα τα παραδείγματα που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Ποιος άραγε στη διάρκεια της κρίσης από το 2008-2009 μέχρι σήμερα οδήγησε στην εξορία 1 εκατομμύριο Έλληνες. Και στη συνέχεια ήρθαν να μας πούν ότι για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να φέρουμε 1 και 2 εκατομμύρια ξένους. Και δει, όχι ξένους, προσέξτε, ξένους του πολιτισμικού ιδιώματος της Μπούργκας. Δηλαδή θέλουν ανθρώπους να τους ελέγχουν, να τους χειραγωγούν και να τους χρησιμοποιούν εναντίον της ελληνικής αντιστασιακής λογικής που έχει αναφορά στην ελευθερία. Είναι βαθιά αντιδραστική η λογική αυτή. Να μην θέλει δηλαδή ο πολιτικός αυτού του κράτους να λειτουργήσει ως εντολοδόχος της ελληνικής κοινωνίας και να δηλώνει ότι είναι πρωθυπουργός πληθυσμών οι οποίοι μπορεί να ανάγονται στο Πακιστάν, στη Συρία, οπουδήποτε αλλού. Δεν και... έχω να πω τίποτα, δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω να σας πάω δάσκαλε σε κάτι άλλο, ίσως πιο... Να πω κάτι για να φύγουμε από τα δύσκολα αυτά, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Εάν ανοίξετε το χάρτη, ξέρουμε όλοι, της Αθήνας, θα διαπιστώσουμε ότι οι μεγάλες λεωφόροι τιμούν βασίλισσες. Τις κυρίες αυτές, οι οποίες το μόνο ιδίωμα και η συμβολή τους ήταν ότι ήταν σύζυγοι των μοναρχών. Ερώτηση. Αυτό αποτελεί ανομαλία σκέψης ή συγκεκριμένη πολιτική επιλογή? Και για να πάω λίγο παραπέρα, ξέρετε, αν υπάρχει ένας, πολύ θα έλεγα, αλλά ένας που συμβολικά αποτελεί την καρδιά της ελληνικής συνείδησης κοινωνίας στην ιστορικότητά της, είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, όταν του ζητήθηκε να παραδώσει την πόλη, συγκάλεσε εκκλησία του Δήμου, όπως έκαναν οι βασιλείς του Βυζαντίου. Και ομόφωνα αποφάσισαν ότι θα την υπερασπιστούν, ενώ τους έδινε πολλά αγαθά ο Μωάμεθ για να φύγουν και να την παραδώσουν. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος λοιπόν δεν έχει πουθενά στην Αθήνα κάτι κεντρικό που να συμβολίζει αυτή την αναφορά, όχι για να ανακτήσουμε την βασιλεύουσα, αλλά για να τιμήσουμε αυτόν που έσωσε την τιμή μας. Ξέρετε ότι με ιδιωτική πρωτοβουλία φιλοτεχνήθηκε ένα άγαλμα το οποίο στήθηκε κάπου, με αντιδράσεις το πήραν στις αποθήκες και πριν λίγα χρόνια το ξαναέστησαν στην πλατεία Μητροπόλεως, αλλά το έβαλαν να κρύβεται πίσω από λεύκες σε μια άκρη, σε μια αγωνία, να μην το βλέπει ο κόσμος, γιατί αποτελεί μίασμα. Πρέπει να βλέπουμε τα ονόματα των βασιλισσών και στη συνέχεια μας λένε ότι είναι και αντιμοναρχική. Λοιπόν, όλοι ομονοούν στο γεγονός ότι πρέπει να ιστορηθεί αυτό το κράτος στα πεπραγμένα του και να συγκαλυφθούν οι αρνητικές του επιδόσεις επί του ελληνισμού. Αυτό όμως δεν μας επιτρέπει να στοχαστούμε με όρους αισιοδοξίας για το μέλλον, διότι αυτό που αποτελεί πρόβλημα για αυτό το κράτος είναι ότι δεν συναντιέται ούτε και σήμερα με την κοινωνία ως συλλογικότητα, άρα με τις εθνικές πολιτικές. Εάν μάλιστα αναφέρει κανείς εθνικές πολιτικές, είναι και ένοχος ότι είναι εθνικιστής. Δηλαδή σκοπίμως συγχαίουν αυτή την έννοια του εθνικισμού που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη εν όψη της δημιουργίας των νέων εθνών, με την εθνική
ανάγκη της ελευθερίας. Όλες οι ελευθερίες του κόσμου έγιναν στο όνομα του έθνους και στο εσωτερικό των εθνών υπάρχουν οι άλλες ελευθερίες τις οποίες δεν θέλουν να συζητήσουν, που είναι η πολιτική, η κοινωνική ελευθερία, δηλαδή του ποιος έχει την ευθύνη του έθνους, ποιος αποφασίζει για τη συλλογικότητα. Είναι βαθιά αντιδραστική αυτή η λογική της μη συνάντησης της πολιτικής με την κοινωνία, αλλά όμως κυριαρχεί και αποτελεί την ενιαία σκέψη. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που θα πρέπει να αναλογιστούμε με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τι έφτεξε και να πάψουμε να δίνουμε φάρμακο ενοχοποιώντας δηλαδή την κοινωνία για αυτό που ένοχο είναι ένα κράτος το οποίο επιμένει να είναι ξένο σώμα προς την εθνική συλλογικότητα και να πολιτεύεται προς το συμφέρον της. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δάσκαλε, κυρία καθηγητά, κυρία Κοντογιώργη, είχα ετοιμάσει και άλλη μια ερώτηση, αλλά αυτός ο χρόνος ο ραδιοφωνικός πραγματικά ώρες-ώρες γίνεται φωνικός. Μια άλλη εκπομπή, ίσως, ή εάν είναι δυνατόν σε 5 λεπτά, 2 κουβέντες για τη σελίδα σας 111, που είναι και σημαδιακός αριθμός, όπου γράφετε και μιλάτε για τον χαρακτήρα της Επανάστασης και το κράτος του Καποδίστρια. Χωράνε? Χωράνε σε τίτλους για να παραπέμψουμε στο βιβλίο, προκειμένου εκεί να δει κανείς όλο αυτό το φάσμα της εξέλιξης της πραγματικότητας. Ναι. Ξέρετε, η Επανάσταση απέβλεπε στο να ανασυγκροτήσει στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οικουμενικό κράτος της Κοσμόπολης με το οποίο έζησε ο ελληνικός κόσμος από την εποχή του Αλεξάνδρου. Άρα ένα δημοκρατικό κράτος με πόλεις εσωτερικά και αντίστοιχη πολιτική εξουσία. Ο Καποδίστριας επεχείρησε το μικρό έδαφος της Πελοποννήσου και της Στερεάς να διαμορφώσει ένα κράτος που θα είχε χονδρικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Γι' αυτό και προσπάθησε να ξαναβάλει το κοινό, τον κόσμο, το λαό, στα κοινά της Πελοποννήσου και της Στερεάς, δηλαδή να ξαναδημιουργήσει τη δημοκρατία μέσα στα κοινά. Να αποφασίζει δηλαδή ο Δήμος, ο κοινός λαός, αντί οι προύχοντες. Λοιπόν, μία από τις αιτίες της δολοφονίας του είναι αυτή, διότι ήδη οι Κοτζαμπάσιδες είχαν αποκτήσει την ιδιοκτησία της φραγίδας, του κοινοτικού δηλαδή, της κοινοτικής αρμοδιότητας, είχαν εξοβελήσει την κοινωνία και άρχισαν να τους αρέσει η απολυταρχία στην Ευρώπη και γι' αυτό τα βρήκαν με τις απολυταρχικές δυνάμεις της Ευρώπης και έφεραν την απολυταρχία στην Ελλάδα, που είναι αυτό που μας οδήγησε από την περίοδο της Οικουμένης στην προσολόνια εποχή, δηλαδή μια οπισθοδρόμηση για να εξευρωπαϊστούμε, μια οπισθοδρόμηση άνευ προηγουμένου και γι' αυτό καταστροφική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μάθημα και για τη γνώση, αλλά και για αυτά που είδα με όμικρον γιώτα μέσα από το καινούριο σας βιβλίο. Είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από ό,τι κατάλαβα, ελληνισμός, ελλαδικό κράτος. Δύο αιώνες αντιμαχίας. Ειλικρινά ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές που μας παρακολούθησαν. Τα ερωτήματα πέφτουν βουνό, αναγκαστικά δεν μπορώ να τα πω, αναγκαστικά λόγω να απευθυνθούν στις εκδόσεις Ποιότητα, στις εκδόσεις Ποιότητα ή στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, να υποβληθούν στον κόπο και στο έξοδο να δουν τη συνέχεια εκεί. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι η συμβουλή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλοι μου.